Χάρη Στρώμα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τα λέει έξω από τα δόντια. Καλημέρα κύριε Ρώμα. Καλημέρα κύριε Ρώμα. Καλημέρα Χριστίνα και καλημέρα Δημήτρη. Ναι, τώρα να τον αποκαλούμε Χάρη. Είναι, τον αισθανόμαστε πολύ δικό μας άνθρωπο. Είναι άνθρωπος που έχει και θεσμική ιδιότητα. Είναι και του σπιτιού μας. Έχει μπει μέσα στο σπίτι μας. Γιατί είναι και στην περιφέρεια Αττικής. Και είναι πολυπράγμων και πολυτάλαντος. Ναι. Ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί φίλοι. Και πράγματι είμαι πολυπράγμων και με αυτή την, μέσω αυτής της πολυπραγμασύνης, μάλλον της θεσμικής θέσης του τομεάρχη πολιτισμού, αλλά και βεβαίως του καλλιτέχνη που ασκεί το επάγγελμά του συνειδητά πολλά χρόνια. Έτσι, και που έχετε δώσει δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους και ψωμί. Και αγωνιώ για τους συναδέλφους μου. Το σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα έπρεπε να μιλήσω. Είστε η πρώτη τώρα που θα μιλήσω. Έχω πει ότι έχω υποσχεθεί ότι θα το κάνω και στη τηλεόραση σε μια συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν θέλω να γίνει έτσι, να γίνω μαϊντανός αυτής της καινούργιας κατάστασης που δημιουργείται τώρα. Και φοβούμαι ότι πολύ εύκολα πλέον γίνεσαι και στόχος των αντιεμβολιαστών. Και αυτό είναι κάπως δύσκολο και οδυνηρό και αυτό, γιατί είναι μανιασμένοι. Ναι. Είναι μια ομάδα μανιασμένων. Πώς το εξηγείς αυτό, Χάρη μου? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι... Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Θα σου πω το εξής, Χριστίνα. Ο κύριος Σερβετάλης, ο συνάδελφος, ναι, παίζει και στην ταινία «Ο φτωχός του Θεού». Και από ό,τι ακούω, έχει από κάποια συνέντευξη, άκουσα ότι έχει κιόλας επηρεαστεί πάρα πολύ από το βίο του Αγίου και αισθάνεται πάρα πολύ κοντά στην Ορθοδοξία κλπ. Και μπράβο του και το πιστεύω 100%. Καλά, και δικαίωμά του είναι αυτό, και αλλά άλλο και το ένα πιστεύω, άλλο. Το πιστεύω 100% ότι έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα που τον διέπει αυτή τη στιγμή. Εγώ ρωτάω, αυτή η ταινία παίζεται ακόμη στους κινηματογράφους και μάλιστα επειδή έχουμε πάρα πολλούς Ορθόδοξους Χριστιανούς, η πλειοψηφία της χώρας είναι αυτή, κάνει και στην Ελλάδα εις πράξεις. Ήταν μια ταινία που έγινε με προδιαγραφές για να πουληθεί στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν πουλήθηκε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχε τόσο ενδιαφέρον η ξένη αγορά για αυτή την ταινία. Όμως στην Ελλάδα έκανε πολλά εισιτήρια και συνεχίζει σε κινηματογράφους στοχευμένα κάνει εισιτήρια. Ο κύριος Σερβετάλης θα την εμποδίσει αυτή την ταινία, γιατί και στους κινηματογράφους χωρίζονται πλέον, απαγορεύεται πλέον η μη εμβολιασμένη να παίρνουν και να παρακολουθούν. Χάρη μου, θέτεις τώρα ένα πραγματικό δίλημα και το οποίο άπτεται και τις ηθικές του κυρίου Σερβετάλη. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήνω ανεργούς τους συναδέλφους μου στο θέατρο. Μιλώντας για ηθική, επειδή σίγουρα αυτό που κάνει ο κύριος Σερβετάλης είναι νόμιμο ασφαλώς και είναι δημοκρατικό του δικαίωμα να το ασκήσει έτσι, να σηκωθεί να φύγει, διότι πιθανώς και το συμβόλαιό του τον καλύπτει. Έχουμε πει πολλές φορές και για πολλές παραμέτρους της πολιτικής και της κοινωνικής όμως ζωής ότι είναι άλλο το νόμιμο και άλλο το ηθικό. Σωστά. Εδώ δημιουργείται ένα θέμα ότι μια ομάδα συναδέλφων, παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει και σε δικές μου παραστάσεις και ήταν και με βρήκαν, γι' αυτό και μιλάω τώρα. Ναι. Και μιλάω και για το φόβο του ότι μπορεί και κάποιος άλλος να επηρεαστεί και να έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη του κυρίου Σερβετάλη να σταματήσει μια παράσταση και να αφήσει πολύ κόσμο πρώτων εορτών στον δρόμο. Και θέλω να θυμίσω, Χάρη, αν μου επιτρέπεις, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό λέγαμε πότε θα ανοίξουν τα θέατρα και πότε οι ηθοποιοί θα ξανανεύουν στο σανίδι και θα πιάσουν δουλειά. Και τώρα που μπορούν να ανέβουν στο σανίδι και να πιάσουν δουλειά, είναι κάποιοι από αυτούς τους ηθοποιούς οι ίδιοι που κατεβάζουν τα ρολά και αφήνουν τους συναδέλφους τους στην ανεργία. Κατεβάζουν αυλαία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι βέβαια μια συντριπτική μειοψηφία η περίπτωση Σερβετάλη, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει ένα κακό παράδειγμα, ξαναλέω ότι πιθανώς άκουσα και τη δικαιολογία ή την διαμαρτυρία ή τέλος πάντων δεν ξέρω και αν έχει, αν είναι η διάθεσή του να διαμαρτυρηθεί ή εντελώς μπλαζέ το ανέφερε και αφιψηλού. Ότι εγώ το είχα πει στους παραγωγούς μου και στο σκηνοθέτη. Θα σας πω το εξής. Ως προς αυτό μπορεί να έχει ένα μικρό δίκιο. Μπορεί να το είχε πει και θα μπορούσε να υπάρχει ένα plan B για την περίπτωση που ο Σερβετάλης, ο έντονα και εντελώς αντιεμβολιαστής, ο 100% αντιεμβολιαστής, ο αρνητής, ναι, θα μπορούσε σε μια ακραία περίπτωση όπως τώρα δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα.
να αποχωρήσει από το θέατρο. Θα έπρεπε πιθανώς η παραγωγή του στο θέατρο να το έχουν σκεφτεί. Ναι. Βέβαια δεν το σκέφτηκαν για ένα λόγο. Έχεις δίκιο, Χάρη. Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκαν βέβαια για ένα λόγο. Μπορεί να υπήρχε ένα plan B. Βέβαια, από τη μια λέμε ουδής αναντικατάστατος, αλλά το σύστημα το οποίο είτε η συνειδητά είτε ασυνείδητα μάχεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερβετάλης, σαν αντισυστημικός και αντιεξουσιαστής, αυτό το σύστημα τον έκανε αντικατάστατο. Αυτό το σύστημα τον χάιδεψε και τον έκανε ένα πρωταγωνιστάρα που πέρασε από το θέατρό του και μου λέγανε οι συνάδελφοι, γιατί εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα ακριβώς, αλλά. Είδα την τεράστια φωτογραφία του, μου είπαν ότι κάπου χωμένη σε ένα βάθος είναι και ο υπόλοιπος θίασος. Ο άνθρωπος αυτός έγινε πρωταγωνιστής με τα όλα του, μπορεί να το αξίζει, αλλά ξέρετε και άλλοι το αξίζουν. Τώρα δεν είναι όμως, μόνο ο κύριος Ερβετάλης και το είμαι καλός τοπίος, το έχουμε δει και πρόσφατα από κάποιους οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη, δεν είναι πανάκια. Φυσικά. Το είμαι καλός τοπιός και είμαι και εκλεκτός καλλιτέχνης. Μπορεί να γίνει μια επιστρέπη, είναι καλύτερη και από μένα και από εκείνον. Τι θα πει αυτό. Βέβαια. Σημασία έχει όταν είσαι καλός και ο κόσμος σε έχει βάλει σε μια θέση τέτοια, που σε έχει τιμήσει σε μια θέση τέτοια, που να μπορείς να έχεις ένα λόγο στα πράγματα, ένα δημόσιο λόγο, τότε πρέπει να είσαι και πολύ προσεκτικός για το πώς εκφέρεις αυτό το λόγο και για τη στάση σου. Ακριβώς επειδή είσαι σε μια τέτοια και θέση. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Που είναι θέση ισχυρού. Τι μου έκανε εντύπωση, Χάρη, ότι ο θεατρικός παραγωγός είπε: Ας δουλέψουμε τα Χριστούγεννα, να κατέβει η παράσταση μετά και να πληρώσω τους ηθοποιούς για όλη την υπόλοιπη σεζόν. Βέβαια. Και είπε όχι ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή να δουλέψουν όλοι οι συνάδελφοί του τα Χριστούγεννα, να μην μείνουν άνεργοι και χωρίς χρήματα. Βέβαια. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο θεατρικός παραγωγός σκέφτηκε ότι τα πολλά και καλά λεφτά γίνονται τις γιορτές, γιατί θα μπει ο κόσμος στα θέατρα. Ναι. Και σκέφτηκε το ταμείο του. Αλλά βέβαια έτσι βολεύονται και 20 άτομα. Ακριβώς. Που δουλεύουν στο θέατρο. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και όχι μόνο την τσέπη του παραγωγού. Και ο κύριος Ερβετάλης έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη. Εγώ δεν λέω ότι οι προθέσεις του δεν είναι χριστιανικές ή κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί αφιψηλού, έχοντας κερδίσει ένα σωρό λεφτά από αυτό το θέατρο που μπήκε πρωταγωνισταρά σε 100% και με γεμάτο να μπορέσει να πει το σταματάω τώρα και είμαι σε αυτό κάθετος. Ναι. Όπως βλέπετε άλλες περιπτώσεις όπως του κυρίου Πετράκου που είναι ακόμη πιο κάθετος και θέλει και να το εκμεταλλευτεί πολιτικά εφόσον κατεβαίνει με πολιτική παράταξη και φαντάζομαι θα ψαρέψει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των αντιεμβολιαστών ψηφοφόρους. Τώρα που έπρεπε να τραγουδήσει κάπου για να φέρει ψωμί στο σπίτι του και στα παιδιά του, βγήκε και τραγουδάει σε ένα μαγαζί που είναι μόνο για εμβολιασμένους. Και είπε ότι πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου. Γιατί αυτό ο Πετράκος δεν έχει τη δυνατότητα να είναι αφεψηλού σε αυτό το επίπεδο. Ο άλλος έχει τη δυνατότητα να είναι αφεψηλού. Γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλα ποσά από αυτό το σύστημα που τον έκανε στάρ. Και τώρα το μάχεται με έναν τρόπο που μπορεί να μην το κάνει συνειδητά, αλλά το μάχεται σαν αντιεξουσιαστής. Και αυτά που λέει περί Ντάνες και Αγέλες, η Ντάνα και η Αγέλη είναι οι άνθρωποι αυτοί που μαζεύονται πίσω του αυτή τη στιγμή που γίνεται σημαία. Ακριβώς. Και λειτουργούν με έναν τρόπο που είναι τουλάχιστον bullying σε όλους τους υπόλοιπους. Εγώ δεν βλέπω να είναι Ντάνα και Αγέλη αυτοί που είναι εμβολιασμένοι. Αντίθετα, είναι διαλλακτικοί και υπάρχει. Συζητούν με όλους και με τους αντιεμβολιαστές και δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται συνεχείς συζητήσεις, αλλά η πρόθεση είναι να γίνονται τα μέτρα για να προστατευτούν πρώτα απ' όλα οι αντιεμβολιαστές. Ναι. Που πλέον είναι αποδεδειγμένο από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα ότι το 96% το 96% των θανάτων είναι αντιεμβολιαστές, οπότε αυτοί είναι που πρέπει να προστατευτούν πρώτοι. Και ξέρεις και κάτι άλλο, Χάρη, η Ντάνα των, και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά επειδή το χρησιμοποίησε ο κύριος Ερβετάλης, η Ντάνα των 100 ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, η Ντάνα. Για αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται πως δεν έχει κανένα νόημα. Και πρώτον, δεν τους σέβεται όταν λέει η Ντάνα των 100 ανθρώπων. Κατηγοριοποιήσεις, αγαπητοί φίλοι, γίνονται σε πολλά επίπεδα. Κατηγοριοποίηση είναι να θέτεις τον εαυτό σου πρωταγωνιστή με μια τεράστια φωτογραφία ή το διαφημιστικό σου σποτ να λέει με τον Άρη Σερβετάλη και οι άλλοι 10 που παίζουν να είναι στο πουθενά. Και αυτό κατηγοριοποίηση είναι.
Έχεις κατηγοριοποιήσει τον εαυτό σου στην πρώτη θέση, τη VIP, και οι άλλοι είναι στην τουριστική και ούτε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν, και ενώ είναι εξαιρετική ηθοποιή. Υπάρχουν πολλών ειδών κατηγοριοποιήσεις. Σωστό. Βέβαια. Και θα έπρεπε, εφόσον έχεις ενσυναίσθηση, γιατί εδώ πρόκειται για θέμα ενσυναίσθησης πλέον. Εγώ δεν λέω ότι οι προθέσεις του είναι κακές, αλλά προφανώς έχει κάνει κάποιο λάθος στον τρόπο που λειτουργεί το χριστιανικό του συνέστημα μέσα του. Χάρη. Διότι αυτή τη στιγμή θα μείνει πολλοί κόσμος στον δρόμο και θα έπρεπε να το βάλει σαν προτεραιότητα, ακόμη και αν είχε προειδοποιήσει. Όμως ο ίδιος επιλέγει να γίνει σημαία μιας ομάδας που πραγματικά το λέω και το πιστεύω, αυτή είναι η Αγέλη. Ναι. Και μια και μιλάμε για... Γιατί έχει συμπεριφορά Αγέλης και Ντάνας. Και δεν το καταλαβαίνει ο κύριος Σερβετάλης αυτό και θεωρεί Ντάνα τους υπόλοιπους, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαφώς πιο πολιτισμένα. Εγώ θα σας πω ότι είδα ένα στο Facebook που δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ ιδιαιτέρως και με αυτό, δηλαδή δεν είμαι ένας φανατικός που μπαίνει στα social, αλλά είδα την ανάρτηση της συναδέλφου Φέης Κοκκινοπούλου, η οποία κατέκρινε τη στάση Σερβετάλη. Και από περιέργεια είδα από κάτω τα σχόλια των διαφόρων που μπήκαν στον τοίχο της, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Φέη Κοκκινοπούλου έχει το 90% φίλους ανεμβολίας τους. Όχι, είναι τα trolls τα οποία ακολουθούν. Πάνε έτσι ακριβώς, unblock. Είναι πάνε unblock. Και πού έχουμε δει να δημιουργούνται unblock, αγαπητοί μου φίλοι, να λειτουργεί και να πηγαίνουν unblock? Το έχουμε δει στους ανεβολίες τους και σε πολιτικά μορφώματα, όπως θα θυμάστε. Ναι. Αυτό που ονομάζουμε Χαρή. Τα τελευταία χρόνια λαϊκισμός του εσχής του είδους. Χαρή, εκείνο λαϊκισμός. Ο Σερβετάλης μπορεί να μην το καταλαβαίνει ότι γίνεται ηγέτης ενός λαϊκιστικού κινήματος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει γιατί δεν τον αφορά. Μπορεί να είναι στον κόσμο του και να είναι στον κόσμο του Αγίου Νεκταρίου αυτή τη στιγμή. Αλλά γίνεται η σημαία μιας Ντάνας η οποία τρολάρει και κάνει μπούλινγκ σε όλο τον κόσμο. Αυτό πιστεύω για τον Σερβετάλη. Πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει και κόσμο κατά του εμβολιασμού? Όχι. Πιστεύω ότι αυτοί που είναι πίσω από τον Σερβετάλη, και πάλι λέω ασυνείδητα έτσι, ο Σερβετάλης δεν είναι ότι ήθελε να τεθεί ηγέτης ενός κινήματος, άλλοι είναι αυτοί που θέλουν να έχουν ωφέλη από αυτού του είδους το θολό ψάρεμα στα νερά των αντιεμβολιαστών. Ο Σερβετάλης δεν το έχει ανάγκη αυτό. Όμως άθελά του γίνεται αυτή τη στιγμή ηγέτης μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι. Είναι 500.000, ας πούμε, λέω έναν αριθμό, γιατί κοιτάξτε, από αυτούς που μένουν ανεμβολιαστοί. Ηγέτης σίγουρα... τώρα, όχι και ηγέτης, ένα ακόμα από τα πρόσωπα αυτά με τους άλλους ψεκασμένους. Σημαία ναι. Γίνεται ο Σερβετάλης αυτή τη στιγμή. Πάντως, γιατί τυχαίνει να είναι και αποδεκτός το οποίο. Επειδή ρώτησε η Χριστίνα αν θα επηρεάσει και άλλους, βλέπω ότι μετά το Σερβετάλη βγήκε χθες και ο Λάκης Λαζόπουλος και είπε ότι ούτε αυτό θα παίξει μόνο για εμβολιασμένους. Τον συνάντησα τον Λαζόπουλο χθες, στην ίδια πρεμιέρα πρέπει να είμαστε, κάποιων συναδέλφων. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια δική του απόφαση. Δεν άκουσα το σκεπτικό Λαζόπουλου και δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ άκουσα το σκεπτικό Σερβετάλη και πάλι λέω ότι του δίνω το δικαιολογητικό, γιατί πρέπει να είμαστε τίμοι, ότι πιθανώς είχε προειδοποιήσει την επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, όταν φτάνει η στιγμή της κρίσεως, με αυτό θα τελειώσω, φίλε μου. Όταν είσαι ένας πρωταγωνιστής, ένας θειασάρχης. Πραγματικά στα εύκολα μπορείς να πάρεις το κάτι παραπάνω που σου αντιστοιχεί, τη μεγαλύτερη αφίσα, τη μεγαλύτερη προβολή και τα πολύ περισσότερα χρήματα. Στα δύσκολα όμως φαίνεται ο θειασάρχης, ο αληθινός και ο αληθινός ηγέτης. Εκεί πρέπει να πας πίσω από όλους. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε ευχαριστούμε. Εκεί πρέπει να πας πίσω από όλους και να βάλεις πρώτα το συμφέρον των πλέον αδυνάτων. Εκεί φαίνεται ο πραγματικός ηγέτης και ο πραγματικός θειασάρχης. Όλοι οι άλλοι έχουν γίνει τυχαία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Χάρη Ρώμα. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Καλημέρα, Χάρη.